Μαζί μας ο πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και εκδότης, ο Γιώργος Τράγκας. Καλησπέρα, κύριε Τράγκα. Καλησπέρα σας. Τι πληροφορίες έχετε, κύριε Τράγκα? Πληροφορίες δεν έχω, συμπεράσματα μπορώ να βγάλω. Εγώ αν και αντιπαθώ. Ναι. Εγώ αν και αντιπαθώ τον κύριο Ντομινίκ Στροσκάν γενικά και για το ρόλο του εδώ πέρα στην Ελλάδα, οφείλω να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα από την ώρα που έγινε γνωστό, πιστεύω ότι από αυτά που μεταδίδονται πολλά είναι υπερβολικά, δεν στέκουν και είναι λίγο χολιγουδιανά. Παραδείγματος χάρη αυτή η κυρία που είναι 1,82. Τη βλέπετε, κύριε Τράγκα, τη φωτογραφία που δείχνουμε τώρα? Εμείς με βάση το πρόσωπό της, με βάση το πρόσωπό της, ναι, φτιάξαμε στα γραφικά το σώμα της. Πώς είναι? Ναι, μεταδίδουν πληροφορίες ότι είναι 1,82, από την Γκάνα, 32 ετών, και ότι στην έπεσε ο εξιντάρης Ντομινίκ Στροσκάν, ο Αμάλης, ο Σκυφτός, και κανονικά θα έπρεπε με τα νύχια της να του είχε κατεβάσει τη μούρη. Διότι το κατηγορητήριο που άκουσα από το ABC News, μάλιστα, λέει ότι ενεπλάκη σε στοματικό έρωτα και σοδομισμό. Δηλαδή τη γύρισε ψωκολιτά κάποια στιγμή. Εγώ λοιπόν, όπως τον είδα τον άνθρωπο την ώρα που μεταφερόταν, λογικά θα έπρεπε με τα νύχια της η μαύρη, εφόσον δεν της άρεσε το από πίσω, το σοδομισμός δηλαδή και το στοματικό, θα έπρεπε να του έχει κατεβάσει όλη τη μούρη, θα έπρεπε να έχει μεγάλα τραύματα εκτεταμένα στο σώμα του. Μιλάνε ότι βρήκαν κάποιες αμοιχές. Αυτές οι αμοιχές, κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης, παντού ανεβρίσκονται και στους άντρες και στις γυναίκες. Από εκεί και πέρα έχω και κάτι άλλα ερωτήματα για αυτό το περίφημο Σοφιτέλ εκεί. Η προεδρική σουίτα του μπαίνει όποιος θέλει. Εγώ ήξερα ότι για να πας σε μια σουίτα ενός ξενοδοχείου πρέπει κανονικά να σου πει η reception ότι έχει αποχωρήσει ο ένικος. Α, ότι μόνο τότε μπαίνεις ότι μέσα. Ότι έχει κάνει check out, βεβαίως. Μάλιστα. Έκανε λάθος η reception και της είπε μπες, και τον βρήκε γυμνό τον άνθρωπο πρωί-πρωί να βγαίνει από το μπάνιο και εκείνος της όρμησε. Κανονικά θα έπρεπε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, κατά τη γνώμη μου, η οποία είναι αδέκαστη και σκληρή, να παρουσιάσει και ένα δωμάτιο στο οποίο να έχουν σπάσει δύο βαζάκια, να έχει κατεβάσει μια κουρτίνα, κάτι να έχει κάνει, να έχει αμυνθεί. Εάν του κάθισε και μετά άρχισε να φωνάζει ήταν βιαστής ή αποπειράθηκε να μαγγίσει, καταρχάς εγώ δεν καταλαβαίνω την κατηγορία απόπειρα βιασμού, αφού είναι πλάκι σε στοματικό έρωτα και σοδομισμό. Ομολογώ ότι δεν την καταλαβαίνω αυτή την κατηγορία. Ή είναι βιασμός ή δεν είναι βιασμός. Μάλιστα. Απόπειρα βιασμού. Έπειτα να σας πω κάτι. Άρα λέτε επειδή δηλαδή ότι είναι σκευωρία, κύριε Τράγκα? Εγώ, κοιτάξτε, μου φαίνονται υπερβολικά κάποια στοιχεία, όπως και η διοχέτευση των εικόνων. Δηλαδή, όταν είχα πάει για να δω τη δίκη του Κοσκοτά, όταν ζήτησε άσυλο εκεί ο Γιώργος Κοσκοτάς, και είχαμε πάει πολλοί συνάδελφοι στη Βοστόνη, στο δικαστήριο, πήγε κάποιος να σηκώσει φωτογραφική μηχανή και έγινε της κακομοίρας, έφαγε πολύ ξύλο από την ασφάλεια του δικαστηρίου της Βοστόνης εκεί, στο κτίριο. Όλοι είμαστε καθισμένοι, σχεδόν αμήλυτοι, προσεκτικοί δημοσιογράφοι εκεί. Την ώρα που ο Κοσκοτάς με ένα μάλινο πουλόβρι βγήκε μπροστά από μια μαύρη εκεί δικαστήνα, μια έγχρωμη δικαστήνα, και ζήτησε άσυλο, δεν τόλμησε κανένας να βγάλει, και ένας σκητσογράφος του έκανε απλώς το σκίτσο του την ώρα που κατέθεται. Εδώ παρακολουθώ τον υποψήφιο για τη Γαλλική Προεδρία να τον παίρνουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης την ώρα που προσπαθεί να αναπαύσει το 60χρονο κορμί του, να αφήνουν κάμερες οι Αμερικανοί αστυνομικοί να μπαίνουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια μετά που σιδηροδέσμιος οδηγείται, και στη συνέχεια μέσα στο δικαστήριο, ναι, στην ακροαματική διαδικασία. Δεν παρατηρώ, όπως βλέπετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρημάξει βέβαια στο πρόσωπο από αυτό που του συνέβη, γιατί λογικό, είναι το τέλος ναι. του, λογικό. Είναι λογικό. Ναι. Έχετε δει καμιά ουλίνα είχε πάνω του, δηλαδή ένα 82 γυναίκα που τη την έπεσε και μάλιστα. Άρα λέτε, κύριε Τράγκα, ότι ήταν στημένη ιστορία. Εγώ να σας πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν ήταν βέβαια ένας αθώος άνθρωπος ο Ντομινίκ. Είχε ελαττώματα, είχε αδυναμίες μεγάλες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε. Ήταν εφαψίες που λέγαμε παλιά. Μάλιστα. Ήθελε να κουμπάει, να βάζει χέρι. Ναι. Αυτός φαίνεται ότι μαζί της έκανε πράξη, η οποία κατά τη γνώμη ήταν συνενετική. Εδώ δηλαδή έχει βάλει χέρι κυρία, στην Ελλάδα, ναι, εάν αυτή η 1,82 μαύρη γυμνασμένη 32χρονη μουσουλμάνα πιστή, ναι, αμήνετο απέναντι σε αυτόν τον εξιντάρι που δεν μου φαίνεται και πολύ γυμνασμένος,
Έπρεπε να τον έχει, δηλαδή έπρεπε να έχει μεταφερθεί αυτός αργότερα και στο νοσοκομείο να βάλει γάις, όχι να κατέβει να κάνει. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Εάν, όλα αυτά βέβαια εάν πρόκειται για σκευωρία. Δεν είμαστε μπροστά. Σωστό. Ναι. Εάν πρόκειται για σκευωρία, ποιο είναι το κίνητρο αυτής της σκευωρίας, γιατί έγινε. Κοιτάξτε να σας πω, εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση ο υπερβολικός, αν θέλετε, η υπερβολική διοχέτευση εικόνων, όχι πληροφοριών, γύρω από τον διοικητή του IMF και υποψήφιο για τη Γαλλική Προεδρία. Οι Αμερικανοί πριν από μερικές μέρες έκαναν λογοκρισία των εικόνων για το μεγαλύτερο εχθρό τους, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Υπήρξαν βίντεο, διοχέτευσαν δύο εικόνες του νεκρού Οσάμα, αμφάς και προφίλ, αν δεν κάνω λάθος, και στη συνέχεια αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μην διοχετεύσει αυτές τις εικόνες διότι ήταν φρικτές. Όπως επίσης να μην διοχετεύσει, ενώ το παρακολούθησε σαν να είναι μάτς του Champions League, όλο το σκηνικό της επίθεσης έξω από την Ισλαμαμπάντ, ούτε μερικές εικόνες δεν δέχτηκαν να δώσουν, μάλιστα, ούτε του φρουρίου. Κάποιες ξέφυγαν από τις πακιστανικές επιμερίδες. Εν προκειμένου λοιπόν, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πραγματικά έχει κάνει check-out. Πραγματικά το Sofitel που του παίρνει 3.000 τη βραδιά από το IMF βλέπει ότι του ζητάει, του λέει και πού είναι την ώρα που ζητάει το τηλέφωνό του. Mm-hmm. Λέει είμαι στην Air France, στο Terminal. Ένας άνθρωπος που είναι σε φυγή, ένας φυγάς, δεν δίνει σημεία της πορείας. Αν ήθελε να δραπετεύσει τη Γαλλία, που το θεωρώ απίθανο δηλαδή, αν ήθελε να δραπετεύσει τη Γαλλία, δεν θα έπρεπε το ξενοδοχείο να πει με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου φαίνεται το κινητό μου τηλέφωνο και είμαι στο terminal της Air France. Έχετε κάποια εξήγηση λοιπόν γιατί αν είναι στην ιστορία. Εγώ να σας πω κάτι, κοιτάξτε, η αμερικανική δικαιοσύνη λειτουργεί και αυτή σκληρά. Δηλαδή έχει μια καταγγελία. Ναι. Έχει μια καταγγελία. Βγήκε μια κυρία. Όχι, και ρωτώ, μήπως κρύβεται τίποτα άλλο από πίσω. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι θέλει σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί. Πολύ περισσότερο, αν θέλετε, οι Γάλλοι σοσιαλιστές ή κάποια άλλα κυκλώματα της Wall Street, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ακούγονται διάφορα, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας τεκμηριώσω ότι δεν ήταν αρεστός ο Ντομινίκ. Και εδώ στην Ελλάδα αντιπαθής είναι. Και στην Ιρλανδία είναι αντιπαθής. Και στην Πορτογαλία είναι αντιπαθής. Γενικότερα. Ωραία. Και ως διοικητής του IMF είναι σε πολλές περιοχές. Αλλά και από ορισμένους που έβλεπαν τον πολιτικό ρόλο του στο θέμα της Ευρωζώνης και του χρέους δεν ήταν αρεστός. Mm-hmm. Άρα αλλά να περιμένουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε. Να σας πω κάτι. Θα υπάρξει μια δικαστική, έντονη δικαστική αντιδικία μεταξύ του δημόσιου κατήγορου. Αλλά εμένα είναι ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση, ανεξάρτητα πιστηρίων. Η κυρία αυτή είναι μια πανύψηλη κυρία για γυναίκα. Έχει να μάλιστα κάνει με έναν εξιντάρι. Μάλιστα. Και είναι μουσουλμάνα και πιστή στην παρθενία των μουσουλμάνων ή στις αρχές. Να περιμένουμε λοιπόν το δικαστήριο, κύριε Τράγκα, για να τώρα, δούμε τι θα προκύψει. Δεν είναι με κατεβασμένη τη μούρη ο κύριος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Γιατί δεν το βλέπουμε να του έχουν κατεβάσει τα μάτια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.